Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια χαρμόσυνη, θα έλεγα, μέρα για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και χαίρομαι γιατί έμαθα ότι θα είναι αυτή τη φορά μαζί μας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι ότι θα με ακούει, του ζήτησα και εγώ να είναι εδώ την ώρα που θα είμαι και εγώ. Θα τον ακούσω και εγώ. Διότι, ξέρετε, πριν από λίγες μόνο μέρες, δεν υπήρχε ομιλία που να ξεκινάει χωρίς να αναφέρεται στην πρόβλεψή του για την περικοπή των συντάξεων. Και χαίρομαι που τώρα όλοι μαζί, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει βουλευτής της αντιπολίτευσης, που δεν θα μοιραστεί μαζί μας αυτή τη χαρά να ψηφίσει ναι σε όλα σε ένα ακόμη φιλολαϊκό σχέδιο που φέρνουμε στη Βουλή. Γιατί όταν εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαμε στις 21 του Αυγούστου, του περασμένου Αυγούστου, ότι τελειώνουν επιτέλους μετά από 8 χρόνια τα μνημόνια, δεν το είπαμε στον αέρα. Είχαμε ήδη επεξεργαστεί και ιεραρχήσει τις άμεσες παρεμβάσεις, ώστε αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος να μπουν οι βάσεις της νέας εποχής. Είχαμε φυσικά απόλυτη γνώση και απόλυτο έλεγχο της δημοσιονομικής κατάστασης και του απαραίτητου χώρου που διαθέτουμε προς αξιοποίηση. Διότι έτσι πρέπει να πορεύεται μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση. Το λέω αυτό διότι κάποιοι τις τελευταίες μέρες επιμένουν να μην κατανοούν ότι κάθε μας βήμα εντάσσεται σε έναν σαφή και συγκεκριμένο σχεδιασμό. Και μιλούν περί παροχολογίας και μιλούν για δωράκια εν ώψη των Χριστουγέννων. Και αναφέρομαι βεβαίως τόσο στην αξιωματική αντιπολίτευση, όσο και στους συμπαραστάτες της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε πολλούς άλλους δημοσιολογούντες. Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγματι να μπω στην ουσία αυτού του παραλογισμού. Θέλω μονάχα να σταθώ στο εξαιρετικά προσβλητικό, κατά την άποψή μου, χαρακτηρισμό περί παροχολογίας. Προσβλητικό όχι απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας, που επί πολλά χρόνια στερήθηκαν βασικών αγαθών, επειδή κάποιοι που κυβερνήσαν για δεκαετίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν, διότι περί κατορθώματος επρόκειτο, να ρίξουν τη χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας. Και σας έβλεπαν αυτοί οι πολίτες να ψηφίζετε ναι σε όλα, μόνο σε περικοπές στα εισοδήματά τους, στις συντάξεις τους, περικοπές που εσείς φέρνατε για πολλά χρόνια. Και αυτοί οι πολίτες σήμερα έρχεται η ώρα να ανταμυφθούν για τις θυσίες τους. Και άρα είναι ύβρις απέναντί τους να ομιλείτε περί παροχολογίας και περί δώρων που κάνουμε στους πολίτες που βρίσκονται στη μεγαλύτερη ανάγκη, διότι αυτά δεν είναι δώρα, αλλά είναι αναγκαίες ανάσες. Αναγκαίες ανάσες και δίκαιες παρεμβάσεις για τον κόσμο της δουλειάς, για τον κόσμο του μόχθου, για τους απόμαχους της βιοπάλης που είδαν τα τελευταία χρόνια τις συντάξεις τους να βυθίζονται, δυστυχώς όμως μαζί με αυτές να βυθίζεται και η δική τους αξιοπρέπεια. Εμείς λοιπόν παροχές δεν κάνουμε, αλλά αποκαθιστούμε τις αδικίες που γέννησε η σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα των ημερών σας. Τώρα που με ασφάλεια έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, αφού ανορθώσαμε πρωτίστως την οικονομία. Και επιστρέφουμε σταδιακά σε εκείνους που επλήγησαν από την κρίση και τα μνημόνια, αυτά που στερήθηκαν για χρόνια άδικα. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν όσοι αναμασάτε αυτή την καραμέλα
περί παροχολογίας και δώρων, να δείξετε λίγο σεβασμό όχι σε εμάς, αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν την τοποθέτησή μου επί του νομοσχεδίου από την πρώτη παρέμβαση που φέρνουμε ενώπιον της Βουλής. Παρέμβαση που αφορά την έμπρακτη στήριξη κατά κανόνα ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα και είτε ζουν μόνοι, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους, είτε η οικογένειά τους αντιμετωπίζει αντικειμενική αδυναμία να τους παρέχει πλήρη φροντίδα. Προχωράμε λοιπόν σήμερα, όπως εξήγηλα το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πρόσληψη 3.200 εργαζομένων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ και θα κατανεμηθούν στις δομές των Δήμων όλης της χώρας και η προκήρυξη θα γίνει άμεσα και με μέρημνα να αναγνωριστεί στο μέγιστο βαθμό η προϋπηρεσία και η εμπειρία. Και θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πράξη ευθύνης τόσο έναντι των συμπολιτών μας που έχουν απόλυτη ανάγκη της φροντίδας που παρέχει αυτό το πρόγραμμα, όσο όμως και έναντι των εργαζομένων που για 18 ολόκληρα χρόνια επιτελούν πολύτιμο κοινωνικό έργο και βρίσκονται στον αέρα με συμβάσεις που καλύπτονται είτε από προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε από ειδικούς λογαριασμούς, είτε από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό λοιπόν σήμερα τελειώνει. Μόνιμο προσωπικό, σταθερές θέσεις εργασίας, ουσιαστική αναβάθμιση ενός προγράμματος που παρέχει φροντίδα, κοινωνική φροντίδα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ούτε αυτή λοιπόν είναι με την έννοια που εσείς θεωρείτε παροχή ή δώρο, αλλά είναι μια κέρια κοινωνική παρέμβαση. Ούτε αποτελεί επιλογή διόγκωσης του κράτους, όπως μας καταγγέλλεται. Η δεύτερη παρέμβαση στην οποία θέλω να σταθώ αφορά τη νέα γενιά. Τις νέες και τους νέους μέχρι 25 ετών, που ειδικά στα χρόνια της κρίσης βίωσαν το σκληρό πρόσωπο της εκμετάλλευσης στην εργασία. Και μάλιστα το βίωσαν αυτό το σκληρό πρόσωπο και με τη βούλα του νόμου. Μιλώ φυσικά για τις παρεμβάσεις που οδήγησαν στην απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, κυρίως όμως ομιλώ για το επέσχυντο καθεστώς του υποκατώτατου μισθού για αυτήν την απαράδεκτη μισθολογική διάκριση εις βάρος της νέας γενιάς. Και θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Μητσοτάκη, να σας πω κάτι. Διότι υποπέσατε πρόσφατα σε ένα πολύ σοβαρό ατόπιμα και όχι μάλιστα εν τη ρήμη του λόγου σας, αλλά ήταν γραπτό. Θα σας το συγχωρούσα όπως δεκάδες άλλα, αν δεν ήταν τόσο εξοργιστικό για μια γενιά που η παράταξή σας, εσείς, την αναγκάσατε να δουλεύει για χαρτζηλίκια, την αναγκάσατε να δουλεύει ανασφάλιστη, με χαμηλότερο μισθό και χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Είπατε λοιπόν μέσω tweet το εξής. Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν ποτέ σύνταξη, γι' αυτό και συχνά επιλέγουν, προσέξτε την φράση, επιλέγουν να εργάζονται χωρίς ασφάλιση. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, κανένας νέος άνθρωπος στον τόπο μας δεν επιλέγει να εργάζεται ανασφάλιστος. Αναγκάζεται να εργάζεται ανασφάλιστος. Και αναγκάζεται γιατί ο εργοδότης του δεν είχε δει ποτέ τον ελεγκτή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και προφανώς ένιωθε την άνεση να επιβάλλει τους χειρότερους δυνατούς όρους στον εργαζόμενό του, χωρίς κανένα κόστος. Αναγκάζεται γιατί ζει σε μια χώρα που εσείς την οδηγήσατε τα πρώτα δύο μνημονιακά χρόνια να έχει φτάσει η ανεργία των νέων μέχρι 25 ετών στο 60%. Και βεβαίως όταν η ανεργία των νέων είναι στο 60%, οποιαδήποτε ευκαιρία έχει μπροστά του θα την πιάσει από τα μαλλιά. Ακόμα και την τελευταία
εργασιακή ευκαιρία με την στοιχειώδη αμοιβή, αναγκάζεται, γιατί όταν ζεις σε μια χώρα όπως αυτή που ήταν τα χρόνια που κυβερνούσατε, που η κυβέρνηση καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και επιβάλλει τον νόμο της ζούγκλας στην αγορά εργασίας, προφανώς κανένας νέος άνθρωπος δεν νιώθει την παραμικρή προστασία από την πλευρά της πολιτείας απέναντι στην εργοδοτική αφαιρεσία. Θα σας πρότεινα λοιπόν να μην βαφτίσετε τον δικό σας πολιτικό κινησμό ως επιλογή των νέων ανθρώπων. Άλλωστε τα πεπραγμένα σας είναι γνωστά. Είναι γνωστή η ζημιά που έχετε κάνει σε μια ολόκληρη γενιά, για να μας λέτε σήμερα με θράσος, θα έλεγα, ότι είναι επιλογή για τους νέους ανθρώπους να δουλεύουν ανασφάλιστοι. Εμείς, από την άλλη, προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, ταυτόχρονα με την σκληρή και δύσκολη προσπάθεια ανόρθωσης ελληνικής οικονομίας, να δουλέψουμε με σχέδιο και μεθοδικότητα, ώστε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση της ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης που βιώνουν οι νέες και οι νέες στη χώρα μας. Πλέον το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ξέρετε, δεν είναι μια ταμπέλα. Γίνονται πραγματικοί έλεγχοι και πέφτουν πρόστιμα. Οι παραβάτες αυτό το γνωρίζουν, διότι πληρώνουν ήδη ακριβά. Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία στη χώρα μας στα τρία τελευταία χρόνια έπεσε από το 20% που ήταν στο 12%. Και αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση. Σε χώρους δουλειάς όπου το ωράριο είχε γίνει λάστιχο, πλέον το 8ωρο έχει γίνει κανονικότητα λόγω των συχνών ελέγχων, και αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση της δικής μας κυβέρνησης που θέλει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου, στις νέες και στους νέους που εργάζονται σε αντίξωες συνθήκες. Και συνεχίζουμε στην ίδια πορεία. Καταργούμε τον υποκατώτατο μισθό, ο οποίος θα ανέλθει στο ύψος του νέου αυξημένου γενικού κατώτατου μισθού το επόμενο διάστημα. Και σήμερα νομοθετούμε την επιδότηση του 50% των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη που καταβάλουν οι εργοδότες για νέους εργαζόμενους έως την ηλικία των 25 ετών. Δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη στήριξή μας στις νέες και στους νέους της μισθωτής εργασίας. Και παράλληλα όμως στέλνοντας και ένα σαφές μήνυμα προς τους εργοδότες εκείνους, οι οποίοι ευλόγως ενδεχομένως να ανησυχούν από την επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, και τους λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, από τη στιγμή μάλιστα που η αύξηση του μισθού συνεπάγεται και άμεση θετική επίδραση στην ιδιωτική κατανάλωση. Καμία ανησυχία λοιπόν σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και κανένα άλοθη παράλληλα, από τη στιγμή που η πολιτεία αναλαμβάνει να επιδοτήσει κατά το ίμιση τις εισφορές των νέων εργαζομένων. Κανένα άλοθη για όσους θέλουν να διατηρήσουν ένα βαθιά αντικοινωνικό καθεστώς εκμετάλλευσης για χιλιάδες νέες και νέους στη χώρα μας. Καταλαβαίνω όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι στη σημερινή συνεδρίαση τα μάτια των περισσότερων όσων μας βλέπουν και τα αυτιά όσων μας ακούνε είναι εστραμμένα στον τίτλο του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα, και ο τίτλος είναι «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης συντάξεων». Ξέρω μάλιστα ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα τρίβουν τα μάτια τους με αυτόν τον τίτλο. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στους χιλιάδες των συνταξιούχων που σήμερα θα χαμογελούν, αλλά σε κάποιους εντός και εκτός της αίθουσας, οι οποίοι, ξέρετε, το έχω πει κι άλλη φορά, όπως ο τρογαδόρος στη ρουλέτα που ποντάρει ακόμα και τα ρούχα που φοράει στον τελευταίο γύρο, έτσι κι αυτοί πόνταραν πολιτικά ό,τι είχαν και δεν είχαν, και τα πόνταραν όλα στο μαύρο.
όλα στο μαύρο, αλλά τελικά βγήκε κόκκινο και έχασαν. Σας το είχαμε πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Μη βιάζεστε τόσο πολύ με το θέμα των συντάξεων. Εσείς βιαστήκατε και τα επενδύσατε όλα εκεί. Όπως είχατε, σας θυμίζω, επενδύσει και στον κόφτη, στον περίφημο, όπως είχατε επενδύσει και στην κατάρρευση της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης, όπως είχατε επενδύσει και προεξοφλήσει το τέταρτο μνημόνιο, έτσι επενδύσατε τα πάντα σχεδόν και στην περικοπή των συντάξεων. Όταν όμως καταλάβατε ότι η διαπραγμάτευση θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους, γιατί είχαμε εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων και το μόνο που έμενε ήταν η επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τότε κάνατε ένα ακόμα μεγαλύτερο λάθος να επιμείνετε πεισματικά σε αυτή τη λογική και την επιμονή. Και έτσι χάσατε όχι μόνο τις προβλέψεις σας, την αξιοπιστία σας, αλλά και την πολιτική σας αξιοπρέπεια. Φιλικά σε εσάς μέσα ενημέρωσης έγραψαν κατά σειρά για απαρέγκλητη εφαρμογή του μέτρου, αργότερα για μερική εφαρμογή του μέτρου, μετά για αναβολή και για αναστολή, αλλά ανακάλυψαν φραγμό στα σχέδια της κυβέρνησης από το Euro Working Group, από το Eurogroup, από το Βερολίνο, από το Δέλτα Νητά που θα στυλώσει τα πόδια, από τους θεσμούς που θα είναι όλοι μια φωνή απέναντί μας. Μόνοι σας τα λέγατε, μόνοι σας τα ακούγατε, μόνοι σας τα πιστεύατε. Και μάλιστα, λίγο παλιότερα, όταν ακόμα δεν είχε αρχίσει να διαφαίνεται η προοπτική της ευτυχούς εξέλιξης, της επιτυχούς εξέλιξης, πραγματοποιήσατε και ταξίδια στο Βερολίνο μας και εκμεύσετε μια φράση, ένα χτύπημα στην πλάτη, κάτι που να σας δείχνει ότι η Γερμανία θα πιέσει για την εφαρμογή των περικοπών. Όπως πήγατε, έτσι και γυρίσατε με άδεια χέρια. Όταν όμως ήρθε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ή μάλλον στην Γερουσία, ο Επίτροπος Οικονομικών, ο κ. Μοσκοβισή, και τοποθετήθηκε σοφά, όπως αποδείχθηκε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις συντάξεις, τότε τα στελέχη σας τον πέρασαν γενναίες 14, μεταξύ αυτών και ο κ. Κατζηδάκης, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εκπροσωπούσε σε εκείνη τη συνεδρίαση την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά και εσείς ο ίδιος, κύριε Μητσοτάκη, με τις δηλώσεις σας αμέσως μετά, για να μην αναφερθώ καν στο τι του έσυραν τα αμυντιακά συγκροτήματα που σας στηρίζουν. Όχι, Σιριζέο τον είπατε, καλά το σοσιαλιστής πάει. Σιριζέο τον είπατε, αντάρτη του Νεπάλ τον είπατε, τον εμφανίσατε, τον Επίτροπο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή τόλμησε να σας χαλάσει το αφήγημα, πάνω στο οποίο είχατε ποντάρει πολύ μεγάλο μέρος της πολιτικής σας στρατηγικής. Και σήμερα λοιπόν ήρθε η μέρα που ξορκίζατε, αφού όμως πρώτα πέσατε τόσο χαμηλά, αφού φτάσατε στο σημείο εκείνο να εύχεστε να μειωθούν οι συντάξεις για να κεφαλαιοποιήσετε πολιτικά πάνω στο δράμα των συνταξιούχων, των συμπολιτών μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα τώρα να ψηφίσετε κι εσείς με μεγάλη δική μας χαρά και με τα δυο χέρια την κατάργηση του μέτρου αυτού. Ήρθε η ώρα να πείτε ναι σε όλα και σε ένα θετικό μέτρο. Θέλω όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η εξέλιξη δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα συμβεί και καθόλου εύκολο να συμβεί. Για να μην καταλογίζω μεγαλύτερες ευθύνες από όσες έχει η αντιπολίτευση, ορθώς επίστεψε κάποια στιγμή ότι δεν θα το καταφέρναμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Αλλά πολύ λανθασμένα και ηθικά και πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, επέλεξε να ποντάρει σε αυτό.
Το λέω αυτό διότι ήταν μια δύσκολη προσπάθεια, διότι εργαστήκαμε μεθοδικά ώστε να αποδείξουμε στους εταίρους μας ότι το μέτρο αυτό ήταν αχρίαστο και να φτάσουμε στο σημερινό σημείο. Θέλω όμως, αλήθεια, να αναρωτηθεί ο κάθε πολίτης που μας ακούει, ανεξαρτήτως της τάσης που επέλεξε και για την οποία κρίνεται ο κ. Μητσοτάκης και η αντιπολίτευση στο θέμα αυτό. Θέλω να αναρωτηθώ και να αναρωτηθεί και ο κάθε πολίτης που μας ακούει. Η Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τα κόμματα που ιδίως στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μνημόνιο ισοπαίδωσαν τις συντάξεις με οριζόντιες περικοπές έως και 50% και συνολικό ύψος 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί δεν είναι που παρακαλάγανε να εφαρμοστεί το μέτρο. Αυτοί δεν είναι που σε κάθε στροφή απεδείκνυαν ότι οι απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εμπνέστηκε και επέβαλε αυτό το μέτρο είναι απόψεις όμορες με τις δικές τους απόψεις. Αυτή είναι. Άρα λοιπόν, αν στη θέση τη δική μας, που δώσαμε αυτή τη μάχη ένα χρόνο τώρα, βρισκόταν μια κυβέρνηση όπως οι προηγούμενες, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε έστω η παραμικρή πιθανότητα να πετυχαίνανε την κατάργηση αυτού του μέτρου, ούτε η παραμικρή πιθανότητα δεν υπήρχε. Εσείς κύριε Μητσοτάκη, δεν ποτάρατε μονάχα στα πολιτικά ωφέλη των περικοπών. Το πρόβλημα με εσάς, και δεν το κρύβετε όταν αναγκάζεστε να μιλήσετε προγραμματικά, είναι ότι συμφωνείτε ιδεολογικά και πολιτικά με αυτό το μέτρο. Εσείς είστε αυτός άλλωστε που σε κάθε σας ομιλία για το ασφαλιστικό σύστημα διατρανώνετε την ανάγκη να εφαρμοστεί ο τρίτος πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης. Και εσείς βεβαίως ως κυβέρνηση ήσασταν αυτοί που χρεοκοπήσατε τα ταμεία δημιουργώντας μια εφιαλτική κατάσταση για τη βιωσιμότητά τους. Παραδώσατε, σας θυμίζω, τα ασφαλιστικά ταμεία με ένα θηριώδες έλλειμμα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και με 400.000 απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ. Αυτή την εικόνα παραλάβαμε. Και μάλιστα, όχι μόνο προκαλέσατε την κατάρρευση των ταμείων, αλλά αντισταθήκατε με σθένος και στην προσπάθεια που κάναμε, την μοναδική ουσιαστική προσπάθεια, για ένα δίκαιο και βιώσιμο, για ένα ταμείο που θα δημιουργούσε ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Θυμάστε τι λέγατε τότε που ψηφίζαμε το νέο ασφαλιστικό, τον νόμο Κατρούγκαλου όπως τον βαφτίσατε, για τον οποίο μάλιστα επινοήσατε και το λεγόμενο κίνημα της γραβάτας για να αποδειχθεί η δήθεν πάνδημη αντίθεση του κόσμου σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Τι έμεινε από αυτόν τον οριμαγδό, πέρα από την διαρκή αναπαραγωγή της προπαγάνδας περί οριζόντιων περικοπών, εκτόξευση των εισφορών και κατάρρευση των ταμείων? Αυτό που έμεινε είναι η πραγματικότητα. Και τι δείχνει η πραγματικότητα? Πρώτον, ότι το ποσοστό των μη μισθωτών ασφαλισμένων που κλήθηκαν τους πρώτους μήνες το 2018 να πληρώσουν εισφορές μέχρι 200 ευρώ ανήλθε στο 88%. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2006, οπότε και ίσχυε ακόμα το παλαιό σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, ήταν μόλις 27%. Με δύο λόγια, πριν το νόμο που δήθεν θα εκτόξευε τις εισφορές πλήρωναν μέχρι 200 ευρώ σχεδόν 3 στους 10 ασφαλισμένους, ενώ σήμερα με το νέο πλαίσιο πληρώνουν μέχρι 200 ευρώ 9 στους 10 ασφαλισμένους. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Δεύτερον, τα καταραίοντα ταμεία που παραλάβαμε ενοποιήθηκαν, επιτέλους ενοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του ΕΦΚΑ ολοκληρώθηκε με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 777 εκατομμυρίων ευρώ έναντι εκτιμόμενου ελλείμματος 765 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιστρέψαμε λοιπόν την εικόνα πλήρως. Μια θετική απόκληση της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου. Και χάρη σε αυτήν τη θετική απόκληση καταφέραμε
αυτή την εικόνα των πλεονασμάτων και της θετικής απόδοσης οικονομίας. Ενώ στην ίδια κατεύθυνση, με ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα, κλείνει και η φετινή χρονιά, πράγμα που πιστοποιεί την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας. Τρίτο στοιχείο. Και εδώ νομίζω αποτυπώνεται η πιο εκοφαντική κατάρρευση της προπαγάνδας σας για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Με βάση λοιπόν τις διατάξεις του ασφαλιστικού που νομοθετήσαμε το 2016, από 1η-1η-19, 620.000 πολίτες, δεν είναι λίγοι, 620.000 συνταξιούχοι που μας ακούνε σήμερα, θα δουν όχι μειώσεις, αλλά αυξήσεις στις συντάξεις τους. Τις πρώτες αυξήσεις μετά τη λέλαπα των μνημονίων που εσείς φέρατε στη χώρα. 620.000 κύριες συντάξεις θα είναι από την 1η του Γενάρη αυξημένες μετά τον επανυπολογισμό με βάση το νέο πλαίσιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά τόσο η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να επενδύσει στην καταστροφή και στο ψέμα, όσο όμως και οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της κυβέρνησής μας και της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Από τη μια μεριά, η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων που μας επέβαλε αχρίαστο, όπως αποδείχθηκε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, αλλά και οι αυξήσεις σε 620.000 συνταξιούχους, όχι αμελητές αυξήσεις. Από την άλλη μεριά, ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα αναφερθώ σε δίκη προθέσεων. Ο ελληνικός λαός μας παρακολούθησε όλο αυτό το διάστημα και κρίνει πως κινηθήκαμε όλοι. Θα αναφερθώ στις θέσεις σας, στις προγραμματικές σας θέσεις. Από την άλλη μεριά, λοιπόν, υπάρχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το λεγόμενο ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, που θέτει σε διακινδύνευση τις επικουρικές συντάξεις 2,5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Καθώς ο λεγόμενος κουμπαράς σας θα διακόψει τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων και είτε θα τεινάξει ξανά τον προϋπολογισμό στον αέρα, είτε θα οδηγήσει σε πλήρη εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων. Από τη μια μεριά, είναι η δική μας διακηρυγμένη πρόθεση που θα γίνει πράξη τους πρώτους μήνες. Έχει ήδη ξεκινήσει και θα γίνει πράξη τους πρώτους μήνες για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχει ήδη γίνει πράξη. Και βεβαίως η αποκατάσταση της κανονικότητας στην εργασία. Και από τη δική σας πλευρά, από τη δική σας μεριά, η πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Η ανασφάλιστη και μαύρη εργασία. Η επιστροφή στο μνημονιακό εργασιακό σκοτάδι. Από τη δική μας πλευρά, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρόνοιας. Με αύξηση της χρηματοδότησης από αυτό που μπορούμε, αλλά και με προσλήψεις αξιοποιώντας κάθε χαραμάδα που υπάρχει, όχι για να φτιάξουμε μεγάλο κράτος όπως λέτε, αλλά για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με κοινωνικές παροχές, υγείας και πρόνοιας. Και από τη δική σας πλευρά, οι απολύσεις, η εκχώρηση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, η κατάργηση της δωρεάν περίθαλψης των ανασφαλίστων, η μετατροπή του κανόνα ένα προς ένα, όπως με κόπο στην διαπραγμάτευση καταφέραμε να φτάσουμε, για κάθε μία αποχώρηση να έχουμε μία πρόσληψη, ξανά στο 1:5. Δηλαδή, για κάθε 5 αποχωρήσεις να έχουμε μία πρόσληψη. Και πάλι δηλαδή, επιστροφή στο μνημονιακό σκοτάδι. Φαίνεται, κύριε Μητσοτάκη, τα μνημόνια τελείωσαν για τον τόπο χάρη στη σκληρή προσπάθεια που καταβάλαμε. Αλλά εσείς είστε αυτός που θέλετε να τα ξαναγυρίσετε πίσω, διότι επιθυμείτε να τα εφαρμόζετε οικειοθελώς, χωρίς την επιβολή των δανειστών. Λοιπόν, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Ο ελληνικός λαός δεν θα σας κάνει τη χάρη να ξαναφέρετε πίσω τις σκληρές μνημονιακές εποχές, τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς θέλετε βεβαίως να ψηφίζετε με το μυαλό,
με το μυαλό σας συγκεντρωμένο σε μία ελίτ, σε κάποια κρατικοδία τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία του τόπου, εμείς και σήμερα ψηφίζουμε με το μυαλό συγκεντρωμένο στους πολλούς, στα εκατομμύρια των συμπολιτών μας που σήμερα αισθάνονται πραγματικά ανακούφιση για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις. Με το μυαλό σε αυτούς που τώρα που τελειώνει ο χρόνος και ιδιαίτερα στην αρχή του νέου χρόνου θα δουν σημαντικές αυξήσεις στο εισόδημά τους και φυσικά με το μυαλό στα 3,5 εκατομμύρια των συμπολιτών μας που θα δουν στις 14 του μήνα και στις 28 του μήνα από 200 έως 1.200 ευρώ στο λογαριασμό τους μέρισμα από το συνολικό ποσό των 710 εκατομμυρίων που εξασφαλίσαμε χάρη στην υπεραπόδοση της οικονομίας. Όλοι αυτοί λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περάσουν γιορτές όπως τους αξίζει, με περισσότερη ελπίδα και προσμονή. Και κάποιους άλλους που πόνταραν στην καταστροφή, ενδεχομένως να έρχονται πιο δύσκολες μέρες. Εγώ θα θυμηθώ την ρίση του συμπαθέστατου επιτρόπου του Φιλανδού, του Όλι Ρεν, που είπε καλό κουράγιο σε μια δύσκολη στιγμή στον ελληνικό λαό. Εγώ θα πω σήμερα καλό κουράγιο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα ψηφίσουν μαζί μας, ναι σε όλα, στην κατάργηση πάλι ενός απαιτθούς μέτρου που επιβάρυνε τον ελληνικό λαό. Θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου κάνοντας αναφορά σε μια πραγματικά προφητική τοποθέτηση που είναι επίκαιρη λόγω της σημερινής συζήτησης. Κύριε βουλευτές, ήταν η πρώτη επίσημη παρουσία του κ. Μητσοτάκη ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έλεγε λοιπόν, ήταν 26 Ιανουαρίου του 2016. Υπευθυνόμενος σε μένα έλεγε, αλήθεια κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα συμβεί με τις κύριες συντάξεις από 1η-1η του 19. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η προσωπική διαφορά, έτσι όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο, μεταφέρει το πρόβλημα 3 χρόνια αργότερα. Στέλνετε συνειδητά στο μέλλον άλυτα προβλήματα. Και αυτό συνιστά πολιτική ανευθυνότητα. Το κάνατε μάλλον γιατί γνωρίζετε ότι δεν θα είστε κυβέρνηση το 19 για να διαχειριστείτε το πρόβλημα. Η πρώτη σας παρέμβαση ως αρχηγός στην συζήτηση πρώην ημερησίας διατάξεως για το ασφαλιστικό. Ωραία πρεμιέρα κάνατε, ξέχαστη κύριε Μητσοτάκη, σαν την Πορτογαλία στο γύρο του 2004. Πέσατε διάνα. Το άλυτο λοιπόν πρόβλημα του ασφαλιστικού όχι μόνο δεν λύθηκε, όχι μόνο λύθηκε, κύριε Μητσοτάκη, αλλά λύθηκε και προς όφελος των συνταξιούχων. Διότι τώρα όχι μόνο, γιατί τότε, ξέρετε, συζητούσαμε συνολικότερα για την προοπτική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν αφορούσε την άλλη πετυχημένη προφητεία ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Λύσαμε λοιπόν ένα πρόβλημα που είχαν όλες οι κυβερνήσεις στον τόπο από τη δεκαετία του 90 και μετά. Έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, πάνω απ' όλα έχουμε ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Και λύθηκε το πρόβλημα προς όφελος των συνταξιούχων. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Το 2019 ξημερώνει σε λίγες μέρες. Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2020 και το 2022 και το 2023 και την επόμενη τετραετία, γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν θα αφήσουν τη χώρα να γυρίσει πίσω στη μνημονιακή λέλαπα της χρεοκοπίας και της καταστροφής που εσείς φέρατε τον τόπο και θέλετε να μας ξαναγυρίσετε εκεί. Δεν θα τα καταφέρετε, κύριε Μητσοτάκη. Ωραία.